23 Οκτώβριο είναι η Εθνική Εορτή της Ουγγαρίας. Οι Ούγγροι γιορτάζουν την εξέγερση ενάντια στις Σοβιετικές δυνάμεις του 1956, αλλά και τη σταλινική κυβέρνηση που είχε τότε η χώρα. Ήταν μια λάμπρη ευκαιρία για τον νυν πρωθυπουργό της χώρας Βίκτορ Όρμπαν να επιτεθεί σε όσους καταστρέφουν, κατά τη γνώμη του, τη χώρα και τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Οι δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης πιέζουν να ανοίξουμε τα σύνορά μας. Προσπαθούν να κάνουν εμάς τους Ούγγρους πιόνια των Βρυξελών. Στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης έχουν αναδυθεί οικονομικές αυτοκρατορίες. Η αυτοκρατορία της οικονομικής σπέκουλας έχει καταλάβει τις Βρυξέλλες και αρκετά κράτη-μέλη. Είναι ακριβώς αυτή η αυτοκρατορία που μας φόρτωσε με υπερπληθυσμό, με εκατομμύρια μεταναστών και μια νέα μεταναστευτική εισβολή. Έχουν σχέδιο να μετατρέψουν την Ευρώπη σε μια Ήπειρο με ανάμεικτο πληθυσμό. Είμαστε οι μόνοι που αντιστεκόμαστε. Μέσα στο πλήθος υπάρχουν και αυτοί που διαφωνούν, που κατηγορούν την κυβέρνηση Όρμπαν για τις πολιτικές της. Τα πράγματα αγριεύουν. Αυτή η μικρή αντιπολιτευτική ομάδα ζητάει περισσότερη δημοκρατία και ελευθερία λόγου και απομακρύνεται από τις δυνάμεις ασφαλείας. Η διεφθαρμένη κυβέρνηση πρέπει να φύγει. Προσβάλλεται τη μνήμη του 56. Είναι μια κλίκα από βρώμικους κλέφτες. Διαμαρτυρόμαστε για τη διαφθορά στη χώρα, για την επικράτηση του αστυνομικού κράτους, για την κατάργηση των πολιτικών μας δικαιωμάτων. Χάνουμε σταδιακά όλες τις ελευθερίες μας. Πολλοί νέοι εγκαταλείπουν τη χώρα μας για να πάνε να ζήσουν ελεύθεροι σε άλλες χώρες. Πιστεύω πως πρέπει να πολεμήσουμε εδώ στη χώρα μας. Ο Μπάλατς Λάζλο αντιπροσωπεύει μια νέα οργάνωση από την άλλη άκρη του πολιτικού φάσματος. Είναι 22 ετών και είναι ένας από τους ιδρυτές του καινούργιου κόμματος Δύναμη και Αποφασιστικότητα, που αναμένεται να κατέβει στις εκλογές της ερχόμενης άνοιξης. Σύμφωνα με τις έρευνες, σε 50 με 60 χρόνια ο πληθυσμός της Ηπείρου μας θα έχει αλλάξει από πλευράς εθνικότητας. Υπολογίζεται πως γύρω στα 30 με 70 εκατομμύρια μουσουλμάνοι από τη Μέση Ανατολή ζουν ήδη εδώ στην Ευρώπη. Ο αριθμός των τσιγκάνων στην Ανατολική Ευρώπη είναι γύρω στα 10 με 12 εκατομμύρια, για να μην αναφερθώ στον αριθμό των μεταναστών από την Αφρική. Μπορούμε να υπολογίσουμε πως σε 10 χρόνια 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι θα φύγουν από την Αφρικανική Ήπειρο. Ο δικός μας πληθυσμός μειώνεται διαρκώς, ενώ ο αντίστοιχος αριθμός αυτών που έρχονται ή αυτών που ήδη μένουν στη χώρα μας διαρκώς αυξάνεται. Και αν δεν το αντιμετωπίσουμε αυτό, τότε είναι σίγουρο πως η λευκή φυλή θα εξαφανιστεί. Μπορώ να πω δυνατά πως η ριζοσπαστική δεξιά είναι εδώ. Ας δούμε τι πιστεύουν και τι θέλουν να κάνουν οι υποστηρικτές αυτού του κόμματος. Πρέπει να εμποδίσουμε την επικράτηση του νεοφιλελευθερισμού και των μουσουλμάνων μεταναστών στη χώρα μας. Πρέπει να εμποδίσουμε να συμβούν αυτά τα πράγματα που γίνονται στις χώρες του δυτικού κόσμου, τις οποίες και καταστρέφουν. Τι απαντάτε όταν ο κόσμος λέει ότι αυτό το κίνημα είναι ένα κόμμα νεοναζιστών? Τέλος, μόνο ο ηγέτης μπορεί να δώσει συνεντεύξεις, όχι ο κόσμος που είναι εδώ. Η συνέντευξη διεκόπη. Δεν είμαστε ευπρόσδεκτοι εδώ. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε συνεντεύξεις εκτός από τον ηγέτη. Interviewing anyone else but the leader.
Η υπεράσπιση της Ουγγρικής Εθνότητας από την ξένη εισβολή έχει γίνει σημαία για την κυβέρνηση της χώρας. Ο στόχος της τελευταίας διαδήλωσης στη χώρα ήταν ο Τζορτζ Σόρος, ο δισεκατομμυριούχος Αμερικανοεβραίος επιχειρηματίας που έχει Ουγγρική καταγωγή. Το κατηγορούν ότι έχει ενορχιστρώσει την επέλαση των μεταναστών στην Ευρώπη. Yes, absolutely. Ο Σόρος είναι ο βασικός στόχος του νέου νόμου που υποχρεώνει τους Ούγγρους του εξωτερικού να δηλώνουν αναλυτικά τα εισοδήματά τους, όπως και τους οργανισμούς που αντλούν χρηματοδότηση από ξένους πόρους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη εκφράσει τις αντιρρήσεις της για αυτόν τον νόμο, καθώς στοχοποιεί πολλούς οργανισμούς που προσφέρουν βοήθεια. Αυτό επισημαίνει και ο εκπρόσωπος τύπου της οργάνωσης Open Society, που έχει αναλάβει τις φιλανθρωπικές δράσεις του Τζορτζ Σόρος στην Ουγγαρία. Αυτή η στοχοποίηση έχει να κάνει με το να φαίνονται όλες οι ΜΚΟ ξένοι πράκτορες. Αυτό δυσκολεύει τη χρηματοδότησή τους. Γιατί είναι δύσκολο ο κόσμος να υποστηρίζει τη δράση ξένων πρακτόρων. Αλλά υπάρχει και μια άλλη χειρότερη συνέπεια από αυτήν την πολιτική. Τέτοιες πολιτικές δημιουργούν εχθρούς. Μία είναι η ΜΚΟ, την άλλη οι Βρυξέλλες, μετά ο Τζορτζ Σόρος. Ποιος θα είναι ο επόμενος εχθρός? Η κατασκευή εχθρών καταλήγει γενικά στη βία. Ελπίζουμε βαθιά πως αυτή η εκστρατεία μίσους δεν θα καταλήξει σε κάτι τέτοιο. Η επόμενη συνάντησή μας είναι με την οργάνωση Aurora. Μπροστά στην πόρτα της, οι ακροδεξοί έχουν γράψει μηνύματα κατά του Σόρος. Η οργάνωση έχει υπό τη σκέπη της αρκετές μικρότερες ενώσεις που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των μεταναστών. Εδώ βοηθούμε Εβραίους, Τσιγκάνους, ομοφυλόφιλους, ναρκωμανείς. Οι περισσότερες ΜΚΟ είναι στο στόχαστρο του μηχανισμού προπαγάνδας και της κυβέρνησης. Το κράτος έχει εγκαταλείψει πολλά στρώματα του Ουγγρικού πληθυσμού, κυρίως αυτά που έχουν ανάγκη, και είναι οι ΜΚΟ που βοηθούν αυτούς τους ανθρώπους. Μερικές φορές είναι πολύ δύσκολο να δουλέψουμε σε τέτοιες καταστάσεις. Αισθανόμαστε το μίσος, τον θυμό που μεγαλώνει από την προπαγάνδα. Ο επόμενος προορισμός μας είναι ο νότος, στα σύνορα με τη Σερβία. Εδώ υπάρχει ένας φράχτης 175 χιλιόμετρων, που έχει ως στόχο να εμποδίσει την παράνομη είσοδο των μεταναστών στη χώρα. Αυτή έχει ξεκινήσει από το 2015. Είναι το βασικό θέμα που απασχολεί τους κατοίκους του χωριού Ασοτάλων. Τα πνεύματα οξύνονται όταν φτάνουμε στο όνομα Σόρος ή αναφερόμαστε στους πρόσφυγες. Πρέπει να σκοτώσουμε τον γέρο. Είναι δύσκολο να το βγάλουμε πέρα με κάποιον που σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο. Τέτοιοι τύποι μπορούν να σταματήσουν μόνο αν τους στείλουμε στον άλλο κόσμο. Δεν θέλουμε να μολυνθούμε. Δεν θέλουμε η θρησκεία μας να κινδυνεύσει από άλλες θρησκείες. Δεν θέλουμε τους πρόσφυγες άλλες θρησκείες. Ένα πράγμα χρειάζεται. Πρέπει να τους δέσουμε στον φράκτη και να τους σκοτώσουμε. Έτσι, οι υπόλοιποι δεν θα τολμήσουν να έρθουν. Αυτό το βίντεο κάνει τον γύρο του κόσμου. Είναι μια παραγωγή που έχει επιμεληθεί ο ίδιος ο δήμαρχος του Ασοταλών. Στέλνει το μήνυμά του για τους μετανάστες. Λέει ότι είναι παράνομη είσοδο στη χώρα πέρα από τους επίσημους συνοριακούς σταθμούς. Συμβουλεύει τους μετανάστες να περάσουν από την Κροατία ή τη Σλοβενία. Τους προειδοποιεί. Η Ουγγαρία είναι μια κακή επιλογή και το Ασοταλόμ η χείριστη. Ως αντιπρόεδρος του Ζόμπικ, του ακροδεξιού κόμματος που θα διεκδικήσει την εξουσία από το Φιντές, που είναι κυβέρνηση τώρα, ο δήμαρχος του Ασοταλόμ έχει δημιουργήσει τη δική του συνοριακή πολιτοφυλακή. Αυτή η ομάδα μας αποκαλύπτει ότι έχει συλλάβει περισσότερους μετανάστες από την ίδια την αστυνομία της χώρας. Πολλοί κόσμοι έφτασαν εδώ από το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές, το Μαρόκο και το Κόσοβο. Εκεί δεν υπάρχουν πόλεμοι, άρα αυτοί δεν είναι πρόσφυγες, αλλά θέλουν να περάσουν αυτόν τον φράκτη κάθε εβδομάδα.
Ποιος είναι ευπρόσδεκτος στην πόλη σας? Θέλουμε να διατηρήσουμε τις παραδόσεις μας. I respect Σέβομαι το Ισλάμ, αλλά δεν έχει θέση στη χώρα μου. It's impossible in my country. Δεν έχει καμία σχέση με τις Ουγγρικές παραδόσεις. Αυτή είναι μια πόλη Ουγγρική. Είμαστε Ρωμαιοκαθολικοί. Roman Catholic. Μπορούμε να δεχτούμε μόνο όσους αποδέχονται αυτό το γεγονός. Είναι μια Ουγγρική, καθολική, ευρωπαϊκή πόλη. Ο Λάζλο Τόροτσκάι υποστηρίζει επίσης την απαγόρευση της μπούρκας και της μουσουλμανικής προσευχής και είναι ενάντια στις δημόσιες εκδηλώσεις αγάπης των ομοφυλόφιλων στην πόλη του. Το χωριό είναι γνωστό και πέρα από τα σύνορα για τις ακροδεξίες θέσεις του, για την υπεροχή των λευκών έναντι των άλλων φυλών. Και γι' αυτό έχει προσελκύσει κάποιους μετανάστες που συμφωνούν με αυτές τις ιδέες και έχουν έρθει για να μείνουν εδώ. Εδώ είναι το σπίτι μιας Γερμανίδας, της Ρεγκίνα, που μετακόμισε στο χωριό. Αναρωτιέμαι αν συμφωνείτε να μας πείτε για ποιο λόγο ήρθατε να μείνετε εδώ. Ναι, μπορώ να σας πω. Αλλά δεν θα το δείξετε όταν σας πω. Γιατί? Γιατί η Μέρκελ είναι ο Σατανάς. Η Μέρκελ και ο Σόρος είναι ο δούριος ύπος. Η Ρεγκίνα έφτασε τον Μάιο που μας πέρασε. Καταστάθηκε λίγα μέτρα μακριά από τον αντιμεταναστευτικό φράχτη. Αισθάνεται ασφάλεια παρόλο ότι μένει τόσο κοντά στα σύνορα. Τα σύνορα είναι ανοιχτά σήμερα στη Γερμανία. Αυτό είναι σκάνδαλο. Σκέφτηκα ότι πρέπει να φύγω και νομίζω ότι αυτό εδώ το μέρος είναι εντάξει. Υπάρχει ένα σύνορο και θα το φυλάνε. Και ξέρω πως αν το περάσουν οι μετανάστες, δεν θα με σκοτώσουν. Θέλουν να πάνε στη Γερμανία για τα λεφτά. Πάνω απ' όλα τα λεφτά. Αλλά θα έρθει η μέρα που δεν θα υπάρχουν χρήματα στη Γερμανία. Η παράνομη είσοδος στη χώρα τιμωρείται με 3 χρόνια φυλάκιση. Την άνοιξη που μας πέρασε, το Ουγγρικό Κοινοβούλιο ενέκρινε την κράτηση όσων αιτούνται άσυλο σε 2 κλειστά κέντρα κράτησης κοντά στα σύνορα με τη Σερβία. Μία από τις διατάξεις του νέου Ουγγρικού νόμου για το άσυλο είναι ενάντια στους διεθνείς κανόνες και έχουν προκαλέσει αντίδραση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν έχουν πρόσβαση σε αυτά τα κέντρα κράτησης. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε προς την Σερβία. Περίπου 6.000 άτομα έχουν ζητήσει άσυλο στην Ουγγαρία και περιμένουν την απάντηση στα κέντρα κράτησης. Ο προσφυγικός καταβλισμός στην Σουμπότικα είναι ο πιο κοντινός στα ουγγρικά σύνορα. Φιλοξενεί κυρίως οικογένειες που περιμένουν μίνιμουμ 1 χρόνο για να εγγραφούν στις λίστες με αυτούς που μπορούν να περάσουν. Η Σερβία έχει καταστεί ένα τεράστιο προσφυγικό κέντρο για όσους θέλουν να κάνουν αίτηση για άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι αυτοί οι κανόνες δημιουργούν περισσότερα εμπόδια για να κάνει κανείς αίτηση για άσυλο. Να κρατάς τους ανθρώπους πολύ περισσότερο διάστημα μέχρι να λάβεις αποφάσεις για αυτούς, αφήνει ανοιχτό το χώρο για παράνομη διακίνηση, για να υπάρξει εκμετάλλευση από διακινητές. Επιστροφή τώρα στην Ουγγαρία. Αυτό είναι το τέλος του φράχτη στο τριεθνές σύνορο Σερβίας, Ρουμανίας και Ουγγαρίας. Λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα θα δούμε ένα άλλο ιδιαίτερο χωριό. Η φράση που υποδέχεται τους επισκέπτες στην ειρηνική κοινότητα της Κίπε Χάζα είναι «Καλώς ήρθατε στο μικρό χωριό μας». Γύρω υπάρχουν λουλούδια και ευρωπαϊκές σημαίες. Οι λίγες αφίσες της εκστρατείας ενάντια στον Σόρος τοιχοκολλήθηκαν το βράδυ από αγνώστους. Το χωριό ζει σε πλήρη αρμονία με τους Σέρβους και Ρουμάνους γείτονες. Έχει ζήσει άλλωστε πολλά στο πέρασμα των χρόνων.
Ο δήμαρχος του χωριού μας υποδέχεται στην συνεταιριστική καφετέρια που διαχειρίζει την κοινότητα. Η πολιτική των κλειστών συνόρων του Βίκτορ Όρμπαν τον έχει κάνει έξαλλο. Πιστεύει ότι αυτή η πολιτική απομονώνει τη χώρα, τη διαιρεί, προκαλώντας οργή και θυμό στους Ούγγρους. Θεωρεί ότι άλλες έπρεπε να είναι οι προτεραιότητες της κυβέρνησης. Τα αυταρχικά καθεστώτα χρειάζονται πάντα ένα μεγάλο εχθρό, έτσι ώστε να κινητοποιήσουν το έθνος σε έναν πόλεμο εναντίον του. Ο μόνος στόχος τους είναι να αποσπάσουν την προσοχή του κόσμου από τα αληθινά προβλήματα της χώρας. Εδώ δεν έχουν λυθεί τα προβλήματα του συστήματος υγείας, το ίδιο και τα προβλήματα του εκπαιδευτικού συστήματος. 700.000 Ούγγροι μετανάστευσαν στο εξωτερικό, γιατί δεν βλέπουν κανένα μέλλον σε αυτή τη χώρα. Δεν ελπίζουν σε τίποτε. Και αυτό που εγώ βλέπω σήμερα είναι ότι στην Ουγγαρία όλα αυτά συμβαίνουν, αλλά οι άνθρωποι δεν τα καταλαβαίνουν.